καταφέραμε να επικοινωνήσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Δηλαδή, Βαγγέλη, πού τα είχε πάει, ρε παιδί μου, στην Ανταρκτική, πιο εύκολα θα σε βρίσκαμε. Καλησπέρα. Μπλέκουν οι γραμμές εδώ στο Βελιγράδι, Γιώργο, γι' αυτό. Μπλέκουν οι γραμμές. Στο εξωτικό, το ορθόδοξο το Βελιγράδι. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ για το μεγάλο παιχνίδι, το απόψινό στις 9, όπως σας είπα, ανάμεσα στη Σερβία και την εθνική μας ομάδα, στο μπάσκετ φυσικά. Τα υπόλοιπα τα λες εσύ, Βαγγέλη μου. Ένα ωραίο μάτς για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας. Εμείς δεν καιγόμαστε για την νίκη από πλευράς βαθμολογικής. Οι Σέρβοι καίγονται, γιατί έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την πρώτη φάση αυτών των προγραμματικών για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα έχουν τον Νέντοβιτς και τον Μπιέλισσα. Έχει κοπεί ο Τεόντοσιτς. Θα παίξει ο Γκούντουριτς, παίζει ο Γιώκιτς. Οπότε με την παρουσία και του δικού μας του Γιάννη Αντετοκούμπο, νομίζω ότι ο πρόλογος του ΜΑΤ έχει ολοκληρωθεί. Γιώκιτς εναντίον Αντετοκούμπο ή αντίστροφα. Αυτό είναι. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Mm. Βέβαια, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. 18.000 εισιτήρια έφυγαν πολύ γρήγορα. Και θα είναι μια καλή ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για να δούμε πού φτάνουν οι δικές μας δυνατότητες. Να μετρήσουμε δηλαδή τις δυνάμεις μας. Τα προηγούμενα φιλικά βγάλαμε κάποια συμπεράσματα όχι ασφαλή. Σε 5 παιχνίδια έπαιξε ο Γιάννης στα 2, στα άλλα 3 δεν έπαιξε. Σήμερα που θα παίξει, να δούμε πόσο χρόνο θα παίξει και πόσο θα επηρεάσει συνολικά το παιχνίδι της ομάδας. Είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης μας, αλλά να δούμε την ώρα που θα είναι στο γήπεδο, τα λεπτά που θα είναι στο παρκέ, πόσο θα επηρεάσει το παιχνίδι της ομάδας μας και πώς θα τον αντιμετωπίσουν οι Σέρβοι, που είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε 4 ομάδες, μαζί με τη δική μας, θα λέγαμε τη Σερβία, τη Σλοβενία και τη Γαλλία. Τη σειρά τη βάζει ο καθένας όπως θέλει. Σλοβενία έχει τον Σιτς. Η Ελλάδα, η Σερβία, η Σλοβενία και η Γαλλία. Έχει τον Σιτς. Ναι, βέβαια, έχει τον Σιτς. Ασφαλώς. Έχει τις εντόσεις, επέστρεψε και ο μεγάλος ο Ντράγκιτς. Έχει τον Ντόμπι, τον Νατουραλιζέ. Έχει την ίδια ομάδα, έχει Σάντσαρ, έχει πολλά παιδιά. Έχει την ίδια ομάδα, Πρέπελιτ, ναι. Έχει την ίδια ομάδα που πήρε. Σχεδόν την ίδια ομάδα που πήρε το χρυσό το 17 στο Ευρωμπάσκετ και που έκανε πολύ καλή πορεία και στο παγκόσμιο και στους, συγγνώμη, όχι στο παγκόσμιο γιατί είχε αποκλειστεί, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνεπώς, αυτές οι 4 ομάδες ήταν μεγάλα φαβορί, αλλά το θέμα των ημερών δεν είναι άλλο από τους τραυματισμούς που προκύπτουν, είτε σε φιλικά προετοιμασίας, είτε τώρα στο δεύτερο θεσμό παράθυρο για αυτή την προβληματική φάση. Ναι. Μεγάλων παίκτων. Ο Σεγγέλια έχει σοκάρει τους μπασκετικούς παίκτες προπονητές εν ώψη Ευρωμπάσκετ με τον τραυματισμό που είχε στο τελευταίο μάτς Εθνικής Γεωργίας με την Ολλανδία. Γιατί θα χάσει το Ευρωμπάσκετ, θα μείνει περίπου 3 μήνες έξω και μιλάμε για ένα παιδί που ετοιμαζόταν να υπογράψει ή ξανά στην Μπολόνια ή να πάει στο NBA. Και τραυματίζεται, στερεί από την Γεωργία τις όποιες πιθανότητες είχε να πάει στα νοκάουτ και την ίδια ώρα ίσως στερήσει και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον εαυτό του. Και δεν είναι μόνο ο Σεγγέλια, είναι αρκετά παιδιά που έχουν τραυματιστεί. Σήμερα ανακοινώνεται ότι θα λείψει όχι μόνο λόγω τραυματισμού αλλά και λόγω τραυματισμού και κάποιων οικογενειακών προβλημάτων ο Γιούλ από την ισπανική ομάδα, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι φαβοροί φέτος, γιατί έχουν φύγει οι μεγάλοι παίκτες και όσοι έχουν μείνει από τη μεγάλη φουρνιά είναι σε προχωρημένη μπασκετικά ηλικία και γενικώς έχουν προκύψει ζητήματα με τραυματισμούς παικτών. Είδατε πώς διαχειριζόμαστε εμείς τον Γιάννη, τι αντιμετωπίζουμε και με τον Παπαπέτρου και τον Παπαγιάννη, που βεβαίως ήταν τραυματίας πριν αρχίσει η προετοιμασία της εθνικής μας, και δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει το τουρνουά σε διαφορετικές χώρες. Αλλά το σοκ έχει προέλθει από τον τραυματισμό του Σεγγέλια. Οπότε αν απόψε κάποιοι δεν βάλουν πολύ δυνατά το κορμί τους σε κάποιες φάσεις, δεν πέσουν στη φωτιά, νομίζω θα είναι δικαιολογημένοι ως ένα βαθμό. Κατά τα άλλα περιμένουμε ένα δυνατό τεστ. Δεν θα έλεγα ότι θα είναι για μας παιχνίδι χωρίς αύριο, είναι όμως για τους Σέρβους. Θέλουν να το απολαύσουν όλοι. Μακάρι να κερδίσει η εθνική ομάδα, γιατί θα αποδείξει ότι δικαιολογημένα θεωρείται ως ένα από τα 4 πρώτα φαβορί για αυτό το Ευρωμπάσκετ. Όλα τα βλέμματα θα είναι, Γιώργο, στραμμένα
σε αυτή τη μονομαχία που αναφέραμε, η Γιώκητς Αντετοκούμπο, και ήδη τα διεθνή μέσα ενημέρωση προαναγγέλνουν το γεγονός. Τέλεια. Ωραίο μάστα είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, Γιώργο. Φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά.